Το σώμα μου, το κεφάλι, μαθαίνουμε τα μέρη του σώματος και θα μιλήσουμε για το κεφάλι. Στο κεφάλι σου έχεις τα μάτια, τη μύτη σου, το στόμα σου, τα αυτιά σου και τα μαλλιά σου. Σοφή κουκουβάγια, θα μας πεις για τα μάτια. Με τα μάτια σου βλέπεις τα πράγματα γύρω σου. Τα μάτια προστατεύονται από τα βλέφαρα, τις βλεφαρίδες και τα φρύδια. Τι είναι τα βλέφαρα? Τα βλέφαρα είναι πάνω από τα μάτια και τα βοηθάνε να ανοιγοκλίνουν. Και οι βλεφαρίδες? Οι βλεφαρίδες είναι μικρές τριχούλες που προστατεύουν τα μάτια από τη σκόνη και τη βρωμιά. Α, τι ωραία! Και τα φρύδια? Τα φρύδια είναι πάνω από τα μάτια και είναι και αυτά πολλές τριχούλες μαζί. Ωραία τα μάτια, αλλά θέλω να μάθω και για τη μύτη. Σοφή Κουκουβάγια, τι μπορείς να μου πεις για τη μύτη? Με τη μύτη σου μυρίζεις. Αυτό είναι που λέμε όσφρηση. Ακριβώς. Είναι μια από τις αισθήσει, η όσφρηση. Η όσφρηση. Και για το στόμα, τι μπορείς να μου πεις? Στο στόμα έχουμε τη γεύση. Με τη γλώσσα μας, που είναι μέσα στο στόμα, αισθανόμαστε τη γεύση του φαγητού. Στο στόμα σου βρίσκονται και τα δόντια σου. Έχεις 32 δόντια και με αυτά μπορείς να μασίσεις το φαγητό σου. Mm, τι άλλο έχω στο κεφάλι μου. Έχω και τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά προστατεύουν το κεφάλι από το κρύο. Το ήξερες αυτό. Όχι, τώρα όμως το έμαθα. Και τα αυτιά. Τα αυτιά είναι δεξιά και αριστερά από το κεφάλι σου. Τα χρειάζεσαι για να ακούς. Η αίσθηση αυτή λέγεται ακοή. Ακοή. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφή Κουκουβάγια. Τώρα έχω μάθει τα πάντα για το κεφάλι. Ξέρω ότι στο κεφάλι μου έχω τα μάτια, τη μύτη μου, το στόμα μου, τα μαλλιά μου και τα αυτιά μου.